Άλλο ένα κρούσμα πειθαρχίας, το δεύτερο σε διάστημα 2 ημερών, έβαλε σε υποχρεωτική καραντίνα άλλα 22 πρόσωπα. Σύμφωνα με την καταγγελία που έχει ενώπιόντης η αστυνομία, 15χρονος ποδοσφαιριστής σε ομάδα της Λάρνακας, ο οποίος έπρεπε να είναι σε αυτοπεριορισμό, έσπασε την καραντίνα για να συμμετάσχει στις προπονήσεις ομάδας Ακαδημιών Σωματείου της Λάρνακας, ενώ δεν παρέλειψε να συναναστραφεί και με φιλικά του πρόσωπα. Σύμφωνα με τα προεξέταση στοιχεία, ο νεαρός όφιλε να βρίσκεται σε αυτοπυρορισμό από τις 12 Αυγούστου για περίοδο 14 ημερών, αφού στενό συγγενικό του πρόσωπο εντοπίστηκε θετικό στον κορονοϊό. Στις 21 Αυγούστου, ο νεαρός εξετάστηκε για κορονοϊό με θετικό αποτέλεσμα, λύθηκε στο Υπουργείο Υγείας στις 24 Αυγούστου. Από τις ενέργειες του νεαρού μπήκαν σε αυτοπεριορισμό 14 ημερών 22 πρόσωπα, στην πλειοψηφία του συμπαίκτες του 15χρονου, οι οποίοι εξαιτίας της απερισκεψίας του θα χάσουν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σε καραντίνα μπήκαν επίσης προπονητές, ο γυμναστής και ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας, την οποία αγωνίζεται ο 15χρονος. Το σωματείο φαίνεται να μην είχε ενημερωθεί από τον νεαρό ή τους οικείους του ότι αυτός οφείλει να βρίσκεται σε αυτοπεριορισμό και απαγορευόταν να προπονείται με την ομάδα. Η πληροφόρηση που έλαβε η αστυνομία αναφέρει ότι ο νεαρός επισκεπτόταν τους φίλους του στις κατοικίες τους, επίσης παραβιάζοντας τα μέτρα αυτοπεριορισμού. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό τις τελευταίες μέρες, όπου νεαρός παραβίασε τα μέτρα αυτοπεριορισμού, λαμβάνοντας μέρος σε προπονήσεις ομάδας ποδοσφαίρου στη Λάρνακα. Υπενθυμίζεται ότι προχθές έγινε άλλη μια τέτοια καταγγελία για παραβίαση των μέτρων αυτοπεριορισμού από 16χρονο. Η περισκεψία των 2 νεαρών έβαλε σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό σχεδόν 70 άτομα. Με ανακοίνωσή της η ΑΕΚ Λάρνακας ενημερώνει ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και το προσωπικό των ομάδων κάτω των 19 και κάτω των 17 υποβλήθηκαν χθες σε τεστ κορονοϊού μετά και τον εντοπισμό κρούσματος που αφορά σε ποδοσφαιριστή των Ακαδημιών της, ο οποίος έσπασε την καραντίνα για να λάβει μέρος σε προπόνηση. Όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Από την επόμενη εβδομάδα οι ομάδες επιστρέφουν στο γήπεδο για προπονήσεις, πάντοτε τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες του πρωτοκόλλου. Σε τεστ υποβλήθηκε σήμερα και η ομάδα κάτω των 16 και όλα τα αποτελέσματα ήταν επίσης αρνητικά.